το 70. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τότε τι γίνεται. Δηλαδή, καμιά φορά λέω πόσα χρόνια ομάδα είστε. 3 πρωταθλήματα. Εύκολο αυτό. Αλλά και αυτό εδώ. Τέλος πάντων. Εμπρός. Γεια σου, Ταγί. Γεια. Νίκος από Κοζάνη, Ολυμπιακάρα. Ναι, για πέντες, Νίκος. Είμαι ο Ντόναλντ Ντακ από το κανάλι του Γιάννη. Και είσαι εσύ ο Ντόναλντ Ντακ. Από το κανάλι του Γιάννη. Το κανάλι του Γιάννη. Ναι. Ο Σκρούτζ πού είναι? Σε γαμάει. Ναι. Εγώ γάμα όλο σου το σωή όμως. Εσύ εντάξει, είπες μια μαλακία. Εγώ όμως όλο σου το σωή. Από αδελφή της μάνας σου, από νονά, μπαμπά. Είσαι... Εκτός και είσαι μπάσταρος, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, παιδιά, ακούστε κάτι. Το να με βρίζετε και να σας βρίζω είναι το καλύτερο που μπορώ να πούμε. Έτσι γίνονται αυτά τα οπαδικά. Τα άλλα να μην γίνονται, τα μαχαιρώματα, μαχαιροβγάτη. Δεν ξέρω αν είσαι εσύ ένας από αυτούς που δεν πιάσανε, γιατί ζητάνε και δύο ακόμα, τρεις. Καταλάβες, εκεί να σταματάμε. Να με βρίσετε, βρίστε με. Δηλαδή, μου πείτε, Τάκη, ευχαριστώ που μας γαμάς κάθε χρόνο και παίρνεις τα πρωταθλήματα κάθε χρόνο. Δεν γίνεται. Βρίστε. Αυτό είναι δικαιολογημένο. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια. Κώστας από Κατερίνη. Και εσύ Ολυμπιακός. Πάω και είμαι. Θέλω να μιλήσουμε έτσι λίγο όμορφα. Ναι, όμορφα. Εσύ με πήρες πέρυσι που χάσατε. Άντε, γεια! Έξι και ξερός. Μουνόπανα, εγώ είμαι 23 χρόνια απίκο. Εδώ. Στις νίκες μου και στις ήττες μου. Εσύ, είδες, δεν ήξερε τι να πει. Όποτε νικάτε. Με όποτε νικάτε, σας έχω για τα αρχίδια μου. Ένας παοκτζής, που θα το γνωρίσω μα πάρει, που με παίρνει και σε ήττα του πάω και σε νίκη του πάω απέναντι στον Ολυμπιακό, θα κάτσω να μιλήσω μια ώρα. Εντάξει, μουνό σκυλά. Γάμω την Τούμπα όλη. Γάμω το μουνί της θείας σας. Καταλαβαίνετε ποια θεία εννοώ. Εντάξει είμαστε. Για ελάτε τώρα. Ελάτε να σας γαμίσω. Γιατί είστε μουνόπανα. Είστε Βούλγαροι. Οι Βούλγαροι ποιοι είναι, να μην το παρα... Έτσι. Αυτοί που κρεμάνε τις σημαίες της Βουλγαρίας, τα 20 άτομα, εγώ αυτούς τους λέω Βούλγαρους. Κακό είναι ρε Παοκτζή, που τους λέω Βούλγαρους αυτούς που κρεμάνε τη σημαία του ΠΑΟ, της Βουλγαρίας. Τι είμαι, κακός είμαι, ενώ αυτοί είναι οι καλοί. Εντάξει είμαστε, εντάξει είμαστε. Μια χαρά. Πάμε λίγο να δούμε λίγο τα γκολ, σε παρακαλώ. Για δέστε λίγο εδώ, τα βάλαμε. Βάλτε λίγο να παίξουνε. Τα γκολ εδώ. Κάτσε, δεν σε κανένα γκολ, μαλάκι, στα οξύνε. Λα, πονάει ο κόλος σας, ρε μαλάκες, δεν πονάει τα μυαλά σας. Το έχετε και σε πανό αυτό. Πονάει ο κόλος μας και με πήρατε με ένα τηλέφωνο. Θα σας γαμίσω την ομάδα και την Τούμπα όλη. Τα παίζουν τα γκολ. Μπράβο. Δέστε το εδώ τώρα όλα. Δέστε τα γκολ. Δέστε μουνόσκυλα. Δέστε που πήρατε ένα πρωτάθλημα με τον Σαββίδη 13 χρόνια και αυτός είχε σκοπό να πάρετε το πρωτάθλημα με το, πώς το λένε, το Τζίπρα και να προδώσετε το όνομα της Μακεδονίας που τη μεγάλωσε ο Μέγας Αλέξανδρος Μουνόπανα. Μουνόπανα, προδότες. Εγώ θα σας τα λέω κανονικά και με τον νόμο. Γιατί λέω μόνο αλήθειες, μουνόσκυλα, παοκτζίδες. Έχετε 3 πρωταθλήματα και ο Εδεσσαϊκός 0. Αυτή είναι η διαφορά των πρωταθλημάτων με τις άλλες ομάδες. Είστε κι εσείς μια μικρή ομάδα, όσο και αν θέλουν οι δημοσιογράφοι να σας κάνουν μεγάλη. Μπροστά στον Ολυμπιακό είστε ένα τίποτα, είστε νάνι, όπως έλεγε και ο Νταϊφάς. Εμπρός. Για να μιλήσουμε ήρεμα με ένα παουτζή. Να μου πει και για το 98-61. Εμπρός. Άντε μου, νο σκυλά. Πάρτε κανένα τηλέφωνο. Να το, μπράβο. Ευτυχώς, βγήκε και αυτός. Άντε μου, νο σκυλά, άντε.
Ξεχάσατε και τα Ποσειδόνια, ξεχάσατε και τα Τσαλαμάνες, παντού όλα τα έχετε ξεχάσει. Όλα! Και κάτι άλλα, δεν είναι ώρα τώρα.